Είμαστε έτοιμοι. Ο λόγος στον κύριο Χριστόφιλο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Δεν θέλω να αναλύσω πολλά πράγματα όσον αφορά την τακτική που είχαμε και τη στρατηγική στον αγώνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλο για τη μεγάλη νίκη που πέτυχε προχθές την Τετάρτη και μας έκανε όλους υπερήφανους. Αλλά θέλω να δώσω και σήμερα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα καταφέραμε να συνδυάσουμε το πάθος, την αποφασιστικότητα, τις προσωπικές μονομαχίες κυρίως, καθώς και την καλή οργάνωση τόσο στην επιθετική μας λειτουργία όσο και στην αμυντική. Επίσης είχαμε φανταστικό επιθετικό transition, αλλά είχαμε κάποια προβλήματα στο αμυντικό transition από το ξεκίνημα. Εμείς, μαζί με τους παίχτες, συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι και πιστεύω ότι η προσπάθεια της ομάδας είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Σίγουρα μας λείπουν κάποιοι πόντοι και θα έπρεπε να ήμασταν λίγο καλύτερα βαθμολογικά. Με το πρόσωπο όμως που έδειξε η ομάδα σήμερα και στο παιχνίδι με το Εργοτέλη προχθές, παίρνουμε όλη δύναμη και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, η ομάδα μας θα παραμείνει, μπορεί και με σχετική άνεση, στην κατηγορία. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους παίχτες μας για την προσπάθεια που έκαναν και θέλω και βέβαια να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ομάδος για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αυτές τις δύο αγωνιστικές να κάτσω στον πάγκο μέχρι να βρεθεί ο επόμενος προπονητής. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον κύριο Χριστόπουλο. Παρατηρώ ότι αποσύρονται από το παιχνίδι τρεις που κατά παιχνίδι ήταν ίσως οι κορυφαίοι υποθέσεις του Παρδιάννη. Ο Βεσέρας του Βόλου στον Μπακαγιόκο. Και αν για τον Μπακαγιόκο δεν δίνεται ζήτημα για την διοίκηση στο πέμπτο του Άγγι και θα αναπόμα 5 λεπτά συν 5 λεπτά της στήριξης. Και αν είχαν αρκετά νωρίς, δηλαδή στο 60% δεν είχε το 28%, πώς το σκεφτείτε. Καταρχήν να ξεκινήσω για τον Μανώλη τον Σκούφαλη. Ο Μανώλης ο Σκούφαλης είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι μετά από νομίζω 6-7 μήνες. Έχει μπει στην ομάδα μας από τις αρχές Σεπτεμβρίου και αυτή τη στιγμή ήταν έτοιμος να δώσει περίπου 60 λεπτά, 55 με 60 λεπτά στον αγώνα. Όσον αφορά το Τζούτσο, την Πεσέρα, επειδή κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ άρχισε να γίνεται πολύ αθλητικός, ιδιαίτερα μετά την ισοφάριση, ο κ. Μπόλωνη έκανε ακόμη πιο επιθετική την ομάδα του με τις αλλαγές που έκανε. Ήθελα να ισορροπήσουμε το παιχνίδι αμυντικά και να το κυνηγήσουμε το σκορ με ισορροπία. Και όσον αφορά την τρίτη αλλαγή, τον Μπάκα, ήταν 5 λεπτά. Θέλαμε εκείνη τη στιγμή τους πιο ξεκούραστους παίκτες μέσα στον αγώνα και πιστεύω ότι ο Βίλα μπορούσε να μας δώσει για αυτά τα 5-7 λεπτά περισσότερα τρεξίματα μπροστά και να βγει πιο εύκολα στην κόντρα. Ερώτηση. Σας προβληματίζει το γεγονός, επειδή και πριν μέσα σας την ομάδα σας βοηθώ, σας προβληματίζει το γεγονός ότι στη διάρκεια των αγώνων ο Πας για να πετύχει ένα γκολ πρέπει να κάνει περίπου 7-8 ευκαιρίες. Πιστεύω ότι στα τελευταία παιχνίδια μας λείπει η τύχη. Ιδιαίτερα με την Ξάνθη, προχθές με τον Εργοτέλη, τα παιδιά πραγματοποίησαν καταπληκτική εμφάνιση. Ήταν το καλύτερο μας φετινό μάτς εκτός έδρας και δεν καταφέραμε να πάρουμε ούτε πόντο. Και πάλι σήμερα. Και χάνουμε τους πόντους με κάποιο μέρος τύχης. Εμένα δεν με προβληματίζει να χάνονται ευκαιρίες. Εμένα μου αρέσει να δημιουργεί η ομάδα μας ευκαιρίες. Από εκεί μετά τον γκολ είναι και θέμα ρέντας και κάποια στιγμή θα έρθει. Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος νομίζω ότι είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Και εκεί δημιουργούσαμε πάλι λίγες ευκαιρίες και είχαμε πιο εύκολα τον γκολ. Αυτό είναι πιστεύω θέμα ρέντας και θα βελτιωθεί στη συνέχεια. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Προλίγο ο κύριος Μπόλωνη είπε ότι το χαρακτήρισε το αποτέλεσμα δίκαιο. Συμφωνείτε μαζί του. Σέβομαι πολύ τον κύριο Μπόλωνη. Είναι ένας μεγάλος προπονητής και φαίνεται η δουλειά του στην εικόνα που βγάζει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά να διαφωνήσω μαζί του. Πιστεύω ότι σήμερα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ο ΠΑΣ κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και επιθετικά και αμυντικά. Κύριε Χριστόπουλε, αμυντικά πάλι ο Παζιάννα δέχεται πολύ λίγες ευκαιρίες
και δέχεται όμως ότι πάει μέσα γράφει. Αυτό πώς το εξηγείτε? Θα σας απαντήσω πάλι με τον ίδιο τρόπο που απάντησα και για την επίθεση. Το σημαντικό είναι να περιορίσουμε τον αντίπαλο να μην φτάνει στην περιοχή μας. Αυτό το καταφέραμε για πρώτη φορά σε εκτός έδρας μάτς με τον Εργοτέλη, όπου ο αντίπαλος δεν μπήκε να τελειώσει φάση μέσα στην περιοχή μας ούτε μία φορά. Και σήμερα, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, καταφέραμε να δημιουργήσει ελάχιστες ευκαιρίες. Αυτό είναι το σημαντικό. Το άλλο πιστεύω ότι το υπόλοιπο είναι θέμα τύχης. Αν κύριε Χριστόπουλο, σας πει δίκης να συνεχίσει, πιστεύω ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε? Εγώ σπουδάζω, μελετώ το επάγγελμά μου αυτό, την προπονητή του ποδοσφαίρου, από τα 18 μου χρόνια. Και είμαι 39. Δουλεύω τα τελευταία 12 χρόνια σαν επαγγελματίας προπονητής ποδοσφαίρου. Πιστεύω πολύ στις δυνατότητές μου. Εγώ όμως έχω ένα συμβόλαιο από το καλοκαίρι με τη διοίκηση του Παζιάννα, μονοετές, για τη θέση του βοηθού προπονητή. Και θέλω να συνεχίσω στην ομάδα μας σαν βοηθός προπονητή, μέχρι το καλοκαίρι. Με το Βελέγγι. Κύριε Χριστόπουλε, σήμερα είδαμε κάτι διαφορετικό από εμάς, βέβαια. Σε αυτές τις δύο εβδομάδες τι προσπαθήσατε να αλλάξετε, μετά την κλίνη του κύριου Θερμό. Και βέβαια, να σας κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον κύριο Πόλων. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε τις αμφισβητούμενες φάσεις, δηλαδή το Βόλτα και το Θέμ του Μπεσέρα, όπως και την περίπτωση του πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο στο σουτ του Βίλανου με έναν σημαντικό. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα. Δεν είναι δουλειά μου και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή να σχολιάσω τις διαιτητικές αποφάσεις. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, το πρώτο ερώτημα μάλλον, αυτό που προσπάθησα όσον αφορά το ψυχολογικό τομέα να δώσω στους παίχτες μας ήταν αυτοπεποίθηση. Να έχουν αυτοπεποίθηση, να παίξουν την μπάλα κάτω, να βγουν τα μπακ ψηλά, να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας, να μην ψάχνουμε συνέχεια τη μεγάλη παλιά. Το δεύτερο που προσπάθησα να αλλάξω όσον αφορά την τακτική είναι ότι ο κύριος Ντεμόλ συνήθιζε να παίζουμε 4-3-3 με τρεις αμυντικούς μέσους, ώστε εκεί δεν είχαμε τη δυνατότητα στο δημιουργικό κομμάτι να μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι κυριαρχίας. Όπως και οι αποστάσεις από το σέντρο φόρμα στον Παγκαγιούχο ήταν πολύ μεγάλες για να καλυφθούν. Γι' αυτό ο Μπάκα χρειαζόταν ένα στήριγμα. Ή μπροστά του ένα σέντρο φόρμα για να παίξει σαν περιφερειακός, το οποίο όμως το δοκιμάσαμε στην προπόνηση και δεν πέτυχε γιατί δεν ήμασταν καλοί στην αμυντική λειτουργία, ή έναν πίσω του, ώστε όταν βγαίνει ο Μπάκα λίγο πιο πίσω ή λίγο στις άκρες, να υπάρχει ένας γρήγορος παίχτης, ο οποίος να μπορεί να βγει σαν κρυφός φορ και σαν τρέλερ. Αυτές ήταν, σε γενικές γραμμές, τα δύο στοιχεία που προσπάθησα να αλλάξω στην ομάδα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ πολύ.